Είμαστε εν αναμονή, κυρίες και κύριοι, των ανακοινώσεων για το τι θα γίνει με τα καταστήματα. Οι έμποροι και οι καταναλωτές περιμένουν λοιπόν τις αποφάσεις. Ο Βασίλης Πανός είναι μαζί μας και έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα. Βεβαίως η εικόνα που επικρατεί σήμερα στην αγορά είναι ιδιαιτέρως χαλαρή από άποψη επισκεψιμότητας των καταναλωτών στα καταστήματα. Αυτό δεν ανησυχεί όμως πλέον τους εμπόρους, θα πρέπει να σου πω, Λίνα. Αυτό που τους ανησυχεί είναι τι θα γίνει από αύριο. Όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά, αυτό που ζητάνε από την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι σε καμία περίπτωση να μην υπάρξει ένα νέο lockdown στις επιχειρήσεις τους. Να μπορέσουν να παραμείνουν ανοιχτοί με οποιονδήποτε τρόπο και αν τελικά επικρατήσει το lockdown, μας έλεγαν, τότε να υπάρξει ουσιαστική υπστήριξη στις επιχειρήσεις τους, καθώς σε διαφορετική περίπτωση τα λουκέτα θα είναι πάρα πάρα πολλά. Τώρα, από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά στον τρόπο λειτουργίας από αύριο της αγοράς, κανείς πραγματικά δεν γνωρίζει πώς θα λειτουργήσει η αγορά από αύριο όταν θα πάρθουν οι αποφάσεις για το τι θα γίνει στην αγορά. Πάντως, το σενάριο που προκρίνεται και ως ίστατο ανάγχωμα από τη μεριά του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι να υπάρξει μια λύση με την λειτουργία των καταστημάτων με click away, δηλαδή να μπει στην άκρη το click inside, να μην μπορούν να πλέον οι πελάτες να μπουν μέσα στο μαγαζί, έτσι ώστε να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουν να λειτουργούν τα καταστήματα και σε καμία περίπτωση να μην κλείσουν.